never expected to see the dredge with my own eyes. What happened in the north? Στη σκανδιναβική μυθολογία το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο, αφού ο κόσμος θα τυλιχθεί στις φλόγες που θα φτάσουν μέχρι τον ουρανό. Αυτό το τέλος έχει έρθει στον κόσμο του The Banner Saga, όπου θεοί είναι νεκροί. Οι άνθρωποι και οι κερασφόροι γίγαντες Βάρλ έχουν αφήσει την άκρη τις διαφορές τους εδώ και χρόνια, συστήνοντας μια τεταμένη συμμαχία ώστε να αντιμετωπίσουν τις ορδές των Dredge, αρχαίων εισβολέων από τις ερημιές του Βορρά ντυμένων με μαύρες πανοπλίες. Ο τίτλος κερδίζει τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή. Τα γραφικά είναι φτιαγμένα στο χέρι, αποτελούμενα από δυσδιάστατα τοπία και πεδία μάχης. Από πλευράς gameplay τα πράγματα είναι αρκετά ξεκάθαρα. Το καραβάνι του παίχτη αποτελείται από άμαχους πολεμιστές και Βάρλ, με κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες να έχει το δικό της αριθμό που αλλάζει ανάλογα με τις μάχες και τα τεκτενόμενα. Ακολουθεί μια συγκεκριμένη πορεία στο χάρτη που αναπαρίσταται σαν πορεία σε δυσδιάστατο σκηνικό. Οι μάχες είναι turn-based σε grid, όπου ο παίχτης φτιάχνει μια ομάδα από τους παραπάνω χαρακτήρες και ξεκινά. Κάθε χαρακτήρας έχει δύο δείκτες, τη θωράκιση και τη δύναμη, καθώς και το willpower. Έχει επίσης μια ικανότητα μοναδική σε αυτόν. Όταν επιτίθεται σε έναν αντίπαλο, επιλέγει να πλήξει είτε τη θωράκιση είτε τη δύναμή του. Δαπανώντας willpower, ενισχύει την επίθεσή του, κινείται πιο μακριά ή χρησιμοποιεί την ειδική του ικανότητα. Όταν η μάχη τελειώσει νικηφόρα, κερδίζει Renown, έναν πόρο που χρησιμοποιείται και σαν XP και σαν νόμισμα. Οι ειδικές ικανότητες έχουν αρκετή ποικιλία και κυρίως είναι απαραίτητες από πολύ νωρίς, οπότε ο παίχτης πρέπει να μάθει να τις χρησιμοποιεί συνδυαστικά και αποτελεσματικά. Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του τίτλου όμως είναι πως οι επιλογές που υπάρχουν είναι και πάρα πολλές και ουσιαστικές. Οι συνηθισμένες νόρμες και βεβαιότητες δεν υπάρχουν. Ο παίχτης συχνά αποφασίζει ανάμεσα στο κακό που ξέρει και το κακό που δεν ξέρει. Υπάρχει πάντα το στοιχείο του απρόσμενου, είτε θετικού είτε αρνητικού, οπότε τα ρίσκα έχουν ενίοτε την ανταμοιβή τους και κυρίως το replay value είναι πολύ υψηλό. Συνολικά, το Banner Saga πετυχαίνει να αποδώσει την ουσία της σκανδιναβικής μυθολογίας. Μιας μυθολογίας σκληρής, μελαγχολικής, θλιμμένης, μυρολατρικής, σχεδόν έχοντας προδιαγράψει το ίδιο της το τέλος, αλλά και περιέχοντας την έννοια της Ανάστασης. Η οπτική και η καλλιτεχνική απεικόνηση είναι απαράμιλη και απόλυτα πιστή στις ρίζες της, ενώ σε επίπεδο μηχανισμών υπάρχει ένα στέρεο λειτουργικό και διασκεδαστικό σύστημα, που οι ελλείψεις του είναι πιο έντονες, περισσότερο λόγω της φύσης του κόσμου και της σύγκρισης μεγάλης παραγωγής και λιγότερο λόγω κάποιας χτυπητής αδυναμίας.